Είπα και στο τέταρτο μέρος, στο τέλος, ότι θα πάμε στην Καβάλα, θα πάμε στο Δήμο Παγκαίου. Εκεί είχαμε μία επιχείρηση διάσωσης σε παραλία της περιοχής ενός δελφινιού από χειμερινούς κολυμβητές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε εικόνα, να πάμε σε σύνδεση, Δημήτρη. Θα πάμε πρώτα στην κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπερίζω και εγώ την όμορφη Κρήτη, τους όμορφους ανθρώπους της Κρήτης, από το Δήμο Παγκαίου του νομού Καβάλας, και τους ευαίσθητους, και τους ευαίσθητους και... κρητικούς, καθώς μας είχε αγγίξει πάρα πολύ το βίντεο το οποίο εσείς οι ίδια τραβήξατε. Έχει πρωταγωνιστές απλούς ανθρώπους της περιοχής σας που μπήκαν στη διαδικασία να σώσουν ένα δελφίνι. Νομίζω ότι η καλοψυχία και το φιλότιμο είναι κάτι που διακρίνει και εμάς τους Μακεδόνες και εσάς τους κρητικούς. Ξεχωρίζουμε γι' αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Ήταν κάτι πολύ αυθόρμητο που ξεκίνησε από το τίποτε και ένα βιντεάκι όπως θα τράβαγε νομίζω ο καθένας από εμάς σε μια έτσι ιδιαίτερη και διαφορετική στιγμή. Και τελικά πήρε όλη αυτή την έκταση που μπορούσε να πάρει. Εκείνη τη στιγμή δεν φανταστήκαμε το τι μέγεθος θα μπορούσε να πάρει όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια και το πώς θα άγγιζε τους ανθρώπους και την ψυχή τους. Τελικά νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι μας, να βγάλουμε αυτή την καλοσύνη μας. Αναγνωρίστηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει φτάσει πάνω από 30.000 προβολές αυτό το βιντεάκι που έχω ανεβάσει. Για πείτε μας λίγο, ήταν δύο τα δελφίνια? Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι εκλεγμένη στο Δήμο Παγκαίου και η πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Παγκαίου, το τηλέφωνό μου είναι γνωστό και το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Κάποια στιγμή λοιπόν ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένα νεκρό δελφίνι στην περιοχή και να μεριμνήσω για την όλη διαδικασία, καθώς εκείνη τη στιγμή ο αντιδήμαρχος ήταν κάπου αλλού απασχολημένος. Σε συνεργασία φυσικά με τον αντιδήμαρχο, ενημερώσαμε το προσωπικό, ήρθανε να πάρουν το νεκρό δελφίνι. Απλά τη στιγμή εκεί που ήμασταν, εν τω μεταξύ και μάλλον ταυτόχρονα, ενημερώθηκε ο πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου εδώ της περιοχής της Ελευθερούπολης και του Οφρηνίου, που τυχάνει να είναι από εδώ, από το χωριό μας δηλαδή, από κάποιους περαστικούς που τον γνώριζαν, ότι υπάρχει ένα νεκρό δελφίνι. Και πήγαμε όλοι για ένα νεκρό δελφίνι. Τη στιγμή που φτάσαμε φυσικά όλοι εκεί, εντοπίσαμε ότι υπήρχε και ένα δελφίνι το οποίο έβγαινε έξω από τα νερά, στην ακροθαλασσιά, στην παραλία. Και επειδή είχε και κύμα πάρα πολύ αυτές τις ημέρες, φύσαγε. Μία το έπαιρνε η θάλασσα μέσα και μία έβγαινε έξω. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά, και τα χαρακτηριστικά πλάνα που εσείς οι ίδια βέβαια τραβήξατε. Είναι διαδικασία όταν έχετε βρει το δελφινάκι το οποίο ζει. Ακριβώς. Ήταν και το λιμενικό στην παρούσα φάση. Ήρθε από την πρώτη στιγμή το λιμενικό σώμα και ήταν κοντά μας και μας καθοδήγησε για κάποια πράγματα. Δυστυχώς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με το Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας που υπάρχει εδώ στην περιοχή, στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Ο υπάλληλος όμως ήταν σε άδεια και αν και τον παρακαλέσαμε και εγώ προσωπικά να έρθει να παράσχει κάποια βοήθεια να μπορέσουμε να του σώσουμε τη ζωή, αυτό ήταν αδύνατο. Οπότε τι κάναμε, πήραμε και εμείς όλο αυτό το ρόλο που θα έπρεπε να έχουν οι ειδικοί στα δικά μας χέρια. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν τα παιδιά χειμερινοί κολυμβητές. Ήταν ο κύριος από το πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου, ήταν ο αδερφός του. Και εγώ, καθώς ενημερώθηκα και έφευγα, έτρεξε μαζί μου και ο γιος μου για να παράσχει και αυτός τις βοήθειες. Τέλος πάντων, να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε. Λειτουργήσαμε μόνοι μας. Προσπαθούσαν τα παιδιά, το τραβήξανε 3-4 φορές στη θάλασσα και αυτό ξαναέβγαινε. Μας είπαν οι λιμενικοί ένα σενάριο ότι λογικά το άλλο που πέθανε, που βρέθηκε νεκρό, που ψόφισε, ήταν το τέρι του και γι' αυτό προσπαθούσε να αυτοκτονήσει. Μιλώντας με κάποιους κτηνιάτρους, μας είπαν ότι μπορεί να είναι άρρωστο, αν και δεν είχε δει κανείς το δελφίνι για να ξέρουμε αν όντως είχε κάποιο πρόβλημα. Τελικά η κατάληξη ποια ήταν? Η κατάληξη ήταν, αποφασίσαμε όλοι από κοινού, το βάλαμε πάνω σε ένα αγροτικάκι, το μεταφέραμε πολύ προσεκτικά φυσικά στο λιμάνι που ήταν στο ένα χιλιόμετρο παραδίπλα, τουλάχιστον να είναι στα ήρεμα νερά και από το κύμα να μην πάθει μεγαλύτερες ζημιές και από τα βράχια και τις πέτρες. Ναι. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι ήταν πολύ καλό, γιατί στην αρχή ενώ είχε κρυφτεί εκεί στα βαρκάκια στο λιμάνι, μετά ξεθάρεψε, άρχισε να βγαίνει και η αλήθεια σήμερα είναι ότι δεν το είδε κανείς μας από όσους πήγαμε. Ευελπιστούμε οπότε όλοι βγήκε ότι είναι καλά και ότι έχει φύγει στην ανοιχτή θάλασσα
να κάνει αυτό που κάνει πάντα, να διασχίζει τους ορίζοντες. Αυτή η όμορφη κίνησή σας έχει να διδάξει πάρα πολλά σε μια δύσκολη συγκυρία κορονοϊού και πανδημίας. Δεν πειράζει που το θέμα δεν αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αφορά την Ελλάδα, αφορά όλους τους Έλληνες και τους φιλόζους βέβαια. Και όλους τους ανθρώπους, γιατί σε τέτοιες δύσκολες στιγμές πάντοτε δείχνουμε την ευαισθησία μας και χωρίς να το σκεφτούμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, τα παλικάρια πήδηξαν το νερό στα γριεμένα κύματα, όπως είδατε. Ακριβώς. Χωρίς να φοβηθούν ή να σκεφτούν κάτι άλλο, μη συμβεί κάτι κακό. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε από εκεί και να το αφήσουμε έτσι. Δηλαδή η καρδιά μας δεν το πήγαινε. Και χωρίς να είναι βέβαια. Να το καταλάβετε. Ακριβώς, και χωρίς να είναι χειμερινοί κολυμβητές, αλλά έγιναν. Όχι. Χειμερινοί κολυμβητές. Έγιναν μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν πείραξε κανέναν τελικά. Δεν σκέφτηκε ούτε μην αρρωστήσει ούτε μην κρυώσει. Όντως με αυτοθυσία πήδηξαν στα νερά και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια. Ναι, ορίστε. Βέβαια, ολοκληρώστε. Τίποτε, απλά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και εγώ μέσα από την καρδιά μου, διότι εγώ ήμουν απ' έξω και είχα τον εύκολο ρόλο και απλά τράβαγα το βιντεάκι για να τους το στείλω μετά, να το αποθανατήσουμε έτσι σαν μια στιγμή διαφορετική της ζωής μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που. Όντως με πολύ μεγάλο θάρρος ψυχής κάνανε αυτό που κάνανε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το λιμενικό σώμα της Νέας Περάμου, τους κυνηγούς εννοείται που ήταν κοντά μας και δεν είναι οι εκτελεστές αυτοί που πολλές φορές έτσι τους έχουμε ταυτίσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου της περιοχής που ήρθε σε επικοινωνία με κτηνιάτρους για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες μάλιστα. Στην Ελφίνη. Ο σκηνοθέτης και ο Δήμος Παγκαίου. Τιμήσουμε και το σπίτι μας, που όντως όλοι λειτουργήσαν άψογα. Ο σκηνοθέτης ρωτά τι καιρό κάνει εκεί στην περιοχή σας. Σήμερα ήταν ηλιόλουστη ημέρα, αλλά τώρα άρχισε να τσούζει το κρύο και να το καταλαβαίνουμε. Μας έχουν ήδη προειδοποιήσει για ακραία καιρικά. Ακριβώς, προσοχή λοιπόν. Προσοχή όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά και εκεί στην περιοχή σας βόρεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προέκυψαν και το βίντεό σας έχει γίνει viral. Βέβαια είναι το viral βίντεο της εβδομάδας. Το ζήσαμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα, να είστε καλά από Κρήτη. Γεια σας.